Οι απειλέ αυτέ τη Τουρκία, α πούμε πλέον, θέτει ανοιχτά πάλι ε, το κάζου ε, στην επέκταση των 12 ναυτικών ομιλίων. Προσέξτε τώρα, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και πέριξ, και πέριξ τη Κρήτη. Δηλαδή, έχουν οι άνθρωποι ξεφύγει. Βέβαια, τη δουλειά του κάνουν, τη δική του πολιτική, αυτοί που αναπτύσσουν χρόνια εφαρμόζουν. Είπατε πολύ σωστά εσεί, ότι βήμα-βήμα πάνε εκεί που θέλουν. Τι πιστεύετε, κύριε Ναύαρχε, ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Ε, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις ε, τουρκικέ απειλέ, γιατί κοιτάξτε να κάτι κόκκινες γραμμές δεν έχουν μπει ποτέ ή αν έχουν υποθεί μόνο στα λόγια αλλά ουσιαστικά να έχουν μπει κόκκινες γραμμές και να πεις ότι αν περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή πατάω το κουμπάκι με ότι αυτό συνεπάγεται δεν έχει γίνει ποτέ. Τώρα έχουμε φτάσει νομίζω στο μη περαιτέρω. Μα απειλούν ότι αν πάει εκεί, στα, στα, είναι απίστευτο δηλαδή, ε, κάτω από την Κρήτη, υπέρηξ τη Κρήτη, εμεί πάμε στα 12 μίλια, αυτό είναι αιτία πολέμου. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε για το κάζου Μπέλι. Να θυμίσουμε λοιπόν στου τελεθεατέ, Ιούλιο του 1995, απόφαση τη Γενική Εθνοσυνέλευση που είπε για το κάζου Μπέλι. Εγώ λοιπόν διαρωτώ με, Καμία, μα καμία ελληνική κυβέρνηση από το 1995 δεν είπε. Μα εμεί είμαστε σύμμαχοι μαζί στο ΝΑΤΟ. Καθόμαστε μαζί στα ίδια τραπέζια, κατεβαίνουμε μαζί στι ίδιε ασκήσει. Κανεί δεν είπε λοιπόν ποτέ τίποτα για το Κάζου Μπέλι από το 1995 και έχουμε 2023. Δέστε πόσα χρόνια υπάρχουν. Και τώρα ξαφνικά δεν θα μα έφτανε το Κάζου Μπέλι στο Αιγαίο. Έχουμε και το Κάζου Μπέλι νότια τη Κρήτη και την αφισβήτηση λέει ότι η Γάδο είναι ελληνικό νησί. Γιατί λένε 24 ναυτικά μίλια από την Κρήτη και δεν είναι ελληνικό νησί. Ήταν πάντα λειτουργικό το νησί και δεν, δεν τρομάζουμε εμεί να πούμε τίποτα. Ή πήγε ο αρχηγό Γεθά και έκανε επίσκεψη, και καλώ έκανε και πήγε. Και έκανε επίσκεψη πριν, πριν τα Χριστούγεννα στο Καστελόριζο και σε άλλα κρητικά νησιά. Και είπε: Γιατί πηγαίνουν σε νησιά τα οποία είναι προστατικομένα. Βέβαια, εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο κύριε Φανίδη. Είπαμε εμεί ποτέ, λένε οι Τούρκοι, ότι για τη συνθήκη τη Λοδάνη, τη συνθήκη των Παρισίων, ότι. Ε, εμείς εμεί θα δώσαμε στου Ιταλού, ότι έπρεπε να είναι προστατευμένα τα νησιά. Έχουμε πει εμεί ποτέ ότι οι ύβρο τένεδο και λαγούσε που βρίσκονται έξω από το Βόσπορο τα Ρτονένια, έπρεπε να είναι και αυτά προστατευμένα και έπρεπε η χωροφυλακή που βρίσκεται εκεί να είναι από γηγενεί κατοίκου Έλληνε υπήκου, ε, Έλληνε ελληνική καταγωγή. Ποτέ δεν έχουμε θέσει ποτέ, μα ποτέ θέμα. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, αν ξέρω να ξέρετε, πριν δύο-τρία χρόνια περίπου, η Λαγού, επειδή ήταν ένα ιδιωτικό νησί που ανήκε σε κάποιον Έλληνα τη Κωνσταντινούπολη, ο οποίο πέτανε και δεν είχε απογόνου, όταν βγήκε λοιπόν σε πληστηριασμό για να αγοραστεί το, να αγοραστεί το νησί, δεν βρέθηκε κανένα από το Υπουργείο Εξωτερικών να πει να αγοράσουμε αυτό το νησί να το έχουμε έξω. Γιατί έξω από το Βόσπορο, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στου Τούρκου, να μην του μπαίνουμε στο, 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 στο μάτι και στο λουθούμι έξω από τα δαλονέλια των Τούρκων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η στρατηγική ψυχραιμία και αυτή το φοβικό σύνδρομο που διακατέχει την ελληνική διπλωματία συνεχίζεται. Βάλαμε στον πελά μα τώρα και άλλο ένα μπελά για τα 12 ναυτικά μίλια νότια τη Κρήτη και καταλαβαίνετε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα μου πείτε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Όταν θε να κάνει 12 ναυτικά μίλια, κύριε Φανίδη και αγαπητέ συνάδελφοι, κύριε Χρυστοδουλίδη, τα κάνει και δεν ρωτά. Εμεί σταματήσαμε στο τέναρο. Όπω ε, πολύ σωστά έχει υποθεί και σε σας, βγάλαμε μειωμένη επίρρρεια στα διαπόδια νησιά και στα στροφάδια, στι στροφάδε. Φτάσαμε μέχρι το τέναρο, κάνει λοιπόν από το τέναρο μέχρι την νότια τη Κίνα και δεν λε ρωτά καν. Δεν τον διατυμπανίζει και βλέπει ποια θα είναι η αντίδραση των Τούρκων μέσω των μέσων μαζική ενημέρωση. Και πιστέψτε με ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα κάνανε μα τίποτα, μα τίποτα οι Τούρκοι αν εμεί είχαμε κάνει τα 12 ναυτικά μίλια. Μόνο απειλέ. Εκεί στο Ναι, μόνο απειλέ. βέβαια τα βήματα είναι γνωστά που θα έπρεπε να κάνει μια υπερήφανη εθνικά ανεξάρτητη χώρα. Ε, καταρχήν, θα έπρεπε να εφαρμόσουμε, κύριε Νάβαρχε και του κανόνε εμπλοκή σε περίπτωση που παραβιάζεται, δεν παραβιάζονται μόνο τα κυριαρχικά μα δικαιώματα, αλλά παραβιάζεται και ε, ε, η εθνική κυριαρχία μα. Μιλάμε για εθνικό έδαφο. Βλέπουμε καθημερινά υπερπτήσει πάνω από ελληνικά νησιά, είτε ντρόν είτε με μαχητικά αεροσκάφη. Λοιπόν, ε, και ε, ε, το μόνο που κάνει η ελληνική πλευρά, και το λέω με πάρα πολύ λύπηση, κύριε Φανίδη, είναι να κάνουμε διαβήματα. Ωραία. Το, τα διαβήματα γίνονται, αλλά βλέπετε ότι οι Τουρκοί δεν καταλαβαίνουν, ούτε από ε, διαλόγους, ούτε από διαβήματα, ούτε από συζητήσεις, ούτε από τίποτα. Άρα, λοιπόν, θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε, να ανεβάσουμε ένα επίπεδο την αντίδρασή μας. Μετά. Επέκταση 12 ναυτικών μιλίων και συζητάμε τώρα αν θα τα κάνουμε ε, στο Αιγαίο ή θα τα κάνουμε στην Κρήτη. Θα κάνουμε μισά στην Κρήτη. Ε, μιλάμε όταν λέμε επέκταση 12 ναυτικών μιλίων. Φαντάζομαι, δεν εννοούμε ότι θα κάνουμε μόνο νότια τη Κρήτη, αλλά θα κάνουμε και ανατολικά και βόρεια και δυτικά. Και φυσικά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη Γάβδο. Διότι η Γάβδο είναι ελληνικό νησί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα εξαιρεθεί η Γάβδο από την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Λοιπόν, και επίση, αυτό που έχουμε πει πολλέ φορέ, κύριε Φανίδη, είναι ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να κάνει μονομερό ανακήρυξη τη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση, όπω έχουν κάνει πρόσφατα η Λιβύη, όπω έχουν κάνει άλλε χώρε από τι 160 χώρε. Είμαστε η μοναδική χώρα, παράκτια χώρα, που δεν έχουμε, ανακ... έχουμε ανακήρυξει. Και το επόμενο βήμα είναι η οριοθέτηση τη ε, αποκλειστική οικονομική μα ζώνη. Για να, κατε... δηλαδή... να κατευνάσουμε του Τούρκου. Λοιπόν, αυτό. και αν τελικά. Οι Τούρκοι διαφωνούν, ας πάνε στα δικαστήρια, στη Χάγη, στον ΟΗΕ, όπου θέλουν να βρουν το δίκιο τους.